Δήμαρχε, ήδη είμαστε στην αρχή του χειμώνα και από ό,τι ακούσαμε μέσα στην συνεδρίαση της ΠΕΔΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Πρεσπών πρόβλημα με το θέμα των ατομικών αναγκών για την θέρμανση. Όπως είπατε ακριβώς, έτσι είναι. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ που είχαμε αυτή τη στιγμή, το ανέφερα μέσα για να μπορέσουμε και σαν ΠΕΔ να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να έχουμε εδώ στην περιοχή και όχι μόνο. Τα ξύλα, τις ατομικές ανάγκες. Ο κόσμος είναι δεύτερη-τρίτη συνεχή χρονιά που δεν μπορεί να πάρει τα ξύλα του. Ήδη αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι κάτοικοι δεν τα έχουν πάρει και αν θα χιονίσει δεν θα μπορέσουν να τα πάρουν καθόλου, να τα κατεβάσουν τα ξύλα λόγω ειδικών συνθήκων, λόγω ιδιαιτερότητας του εδάφους κλπ. Εμείς σαν Δήμος έχουμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάρει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι διεκδικούμε ότως ώστε να δοθεί μια οριστική λύση για τα ξύλα, τις ατομικές ανάγκες. Στείλαμε επιστολή στον Φάμελο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, καθώς και στον κύριο Δημαρά, τον Υφυπουργό, για το θέμα αυτό. Στείλαμε επιστολή στο συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση. Στα στοιχεία που έχω ζητήσει από το Δασαρχείο προκύπτει ότι η Φλόρινα είχε μειωμένες πιστώσεις κατά 10%, ο δε Δήμος Πρασπών είχε μειώσεις κατά 20%. Αυτό ακόμη διασχεραίνει περισσότερο από την περσινή χρονιά. Πιστεύω ότι θα καθίσει κάτω η κυβέρνηση για να το λύσει το θέμα αυτό, για να μπορέσουν οι κάτοικοι, αυτοί που μένουν σε αυτές τις περιοχές, να τους κρατήσουμε εδώ. Άρα, φέτος, όπως πάνε τα πράγματα, δείχνουν ότι ο καταναλωτής της Πρέσπας, για να ζεσταθεί, πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του. Πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του, οδηγείται στους εμπόρους, στους εμπόρους που υπάρχει, που είναι αυξημένη η τιμή των ξύλων και δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα χρήματα για να προμηθευτεί ο άνθρωπος αυτός. Χώρια αυτά που δίνονται σαν ατομικές ανάγκες είναι πολύ χαμηλές ποσότητες. Ακούμε, υπάρχουν για 2-3 χωρικά σε κάθε κάτοικο, σε κάθε σπίτι. Δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα ποιος είναι αρχηγός οικογενείας, ποιος είναι που να δικαιούται να πάρει τα ξύλα. Αυτό μας δημιουργεί και εμάς ένα πρόβλημα στους Δήμους και για να τσακωνόμαστε με τον κόσμο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.